Στέλιο, για πες μας, τι έχει γίνει με αυτή την εκπομπή που έγινε πριν από 20 χρόνια, που τελικά δεν βγήκε ποτέ στον αέρα και συνδέεται με το γυροκομείο που θα βγει τώρα πάλι στον αέρα του Ηλία Ψινάκη. Πες μας, Μόνικα. Λοιπόν, Ελένη μου, με το κλίμα, όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε τα πλάνα από εκείνη την εκπομπή, να τονίσω, τα βλέπουμε τώρα εδώ πέρα στο πλάνο, να τονίσω ότι είναι σε πρώτη πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση. Δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Θα δούμε εδώ ένα τρέιλερ με το οποίο πώς υποδεχόταν τότε ο Ψινάκης στους καλεσμένους του στο σκάφος. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Hi, Brad. How are you? I'm gonna call you back in 5 minutes. I have a shooting. Okay. I'm doing a show in a boat. Fantastic. Καταρχάς, αυτό είναι πριν από 20 χρόνια και είναι λες και γυρίστηκε μόλις χθες. Μιλάμε για χλειδί, μιλάμε για παραγωγή. Πες μου λίγο γιατί έχω απορία. Κάτι πλάνα από ψηλά, έτσι από τον αέρα και αυτά. Τι, αφού drone δεν υπήρχαν τότε. Όπως ξέρετε, πριν 20 χρόνια δεν υπήρχαν τα drone. Να σας πω ότι τα πλάνα έχουν γίνει με τηλεκατευθυνόμενο ελικοπτεράκι. Όσοι ασχολούνται με μοντελισμό θα το γνωρίζουν. Ασχολούμαι χρόνια εγώ τώρα. Οπότε βάλανε κάμερα, μπήκε κάμερα πάνω στο ελικοπτεράκι. Άρα βγαίνει αυτό, έτσι, για να πούμε και σε κάποιους ανθρώπους που γεννήθηκαν τώρα. Παίζει αυτό το τρέιλερ στο Μέγκα 20 χρόνια πριν και ξαφνικά δεν έρχεται ποτέ. Όχι, μέρη μου. Το τρέιλερ έπαιξε. Το τρέιλερ δεν έπαιξε ποτέ. Δεν έχει παίξει ούτε το. Ετοιμάστηκε, αλλά δεν έπαιξε ποτέ. Ετοιμάστηκε όλο αυτό, έμεινε σε ένα σιρτάρι. Μπράβο. Για κάποιο λόγο δεν έπαιξε. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να δούμε τους ανθρώπους αυτούς 20 χρόνια μετά. Πολύ σωστά. Τι κάναν 20 χρόνια Πολύ πριν. Εκτός από το τρέιλερ, λοιπόν, έχουμε και 3 επεισόδια ολοκληρωμένα που ήταν έτοιμα να βγουν. Με ποιους? Λοιπόν, στα οποία θα πρωταγωνιστήσουν η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η Ρούλα Κορομιλά και ο Νίκος Αλιάγας. Και η Ρούλα Κορομιλά είναι και το στιγμιότυπο που βλέπαμε χθες που μπράβο, την πήρα από live στον αέρα του Στάρ. Ζωντανά στον αέρα, μπράβο. Καλά, βλέπεις τον Ηλία Ψινάκη, να μην το πω, λίγο διαφορετικό. Βλέποντας το τρέιλερ πάντως, το οποίο είναι το απόλυτα χλειδάτο, καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε από Δήμητρα Παπαδοπούλου, Νίκο Αλιάγα και Ρούλα Κορομιλά. Εγώ πιστεύω ότι 20 χρόνια πριν ο Ηλίας Ψινάκης θα συμβαδίζει τελικά με το σήμερα. Τώρα, αυτό είναι η ισορροπία νομίζω. Γιατί λέει και η παραγωγή, και η παραγωγή και τα πλάνα που βλέπουμε είναι γρήγορα, είναι πολύ τη εποχή πλάνα. Έτσι. Να σας πολύ ωραία. Ταχύτητα, υπάρχει ταχύτητα. Καλά, κάτσε να δούμε λίγο και το μέσα, γιατί θα το σχολιάσουμε. Θα είμαστε αυστηροί και σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τα πλάνα. Να σας πω μόνο για την ιστορία ότι σκηνοθέτης αυτού του σοου είναι ο Γιάννης ο Μικρός, ο σκηνοθέτης του GNTM. Φίλος μας, πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, όπου μου τα έδωσε από το προσωπικό του αρχείο, ο οποίος είναι φίλος του Ηλία και έχουν συνεργαστεί και σε πάρα πολλά σοου με μεγάλη επιτυχία στην Κριτική Επιτροπή. Greek Idol πρέπει να ήταν. Ναι, Greek Idol. Πολύ γέννη. Φαίνονταν τη χημεία του, φαίνονταν ότι είναι φίλοι από τότε. Παρόμοιο μαλλί, ίδια μυαλά. Παιδιά, να ξέρετε, περιμένω πώς και πώς να το δω. Τώρα με έχεις βάλει σε. Βλέπω κύλι μου. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ξανακατεύεις. Μην βολευτείς πάνω. Θα ξανάρθεις.